Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, διότι έχουμε και επίσημο αίτημα από την Τουρκία στην Βρετανία για τα Eurofighter. Είχαμε συνάντηση των δύο υπουργών άμυνα σε τουρκικό έδαφος. Ναι, Εύα, από τη στιγμή που η Γερμανία έκλεισε την πόρτα στην Άκυρα, τώρα στρέφεται στην Αγγλία, που είναι βέβαια συμπαραγωγός χώρα. Σήμερα βρισκόταν εδώ, στην Άγκυρα, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας και ο Τούρκος Υπουργός Γιασαργκιουλέ εκδήλωσε ευθέως το ενδιαφέρον για 20 συν 20 μαχητικά Eurofighter πέμπτης γενιάς, όχι μεταχειρισμένα, το δήλωσε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. Θέλει το πιο εξελιγμένο, το τελευταίο και το πιο εξελιγμένο μοντέλο η Τουρκία. Να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι εδώ, Εύα. Η Τουρκία δεν πρόκειται να πάρει τίποτα αν μία από τις τέσσερις συμπαραγωγούς χώρες βάλει βέτο, όπως αυτή τη στιγμή η Γερμανία. Τι απάντησε τώρα ο Βρετανός Υπουργός? Είπε ότι το συζήτησε με τον Τούρκο ομολογό του, αλλά έστρεψε την απάντησή του, Εύα, στο θέμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Σαν να φάνηκε λοιπόν η Βρετανία μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέτει έμεσα ως όρο στην Τουρκία την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Μια ένταξη που ξέρουμε πολύ καλά εξαρτάται αποκλειστικά από την Άγκυρα. Και όπως λοιπόν, λένε Μαρία, τώρα. Και με τον Ερντογάν, Τουρκία... Μαρία Ζαχαράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να παίζει συστηματικά αυτό το χαρτί της ένταξης ή όχι της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.